Θα παραμείνουμε στο μέτωπο των καιρικών συνθήκων, των περίεργων αλλά φυσιολογικών για την εποχή και θα πάμε στα Ιωάννινα. Εκεί θα συναντήσουμε βέβαια ένα κριτικό. Τον τρεις βλέπω τώρα, τι ένας, τρία άτομα έχουν. Είναι, μην απευθύνουμε πρόσκληση σε κριτικούς. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, Κωστής Καλαϊτζάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα μας συστήσεις και την παρέα όμως, πάμε. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Θωμάς Φραγιαδάκης. Ναι. Η Κατερίνα για Θανασάκη και η Ευαγγελιό για Θανασάκη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, βιώσατε, νιώσατε κρύο και βγήκατε έξω. Κωστή, καλά, κρύο, κάθε μέρα το βιώνουμε το κρύο. Ναι. σήμερα ένα παραπάνω. Το έστρωσε. Ναι, το έστρωσε κατά τις 5-6 ώρα το πρωινέ. Ναι. Αλλά όταν σηκωθήκαμε εμείς, δηλαδή είχε λιώσει το περισσότερο. Μόνο στα χωριά γύρω-γύρω έχει ότι έχει μείνει. Οπότε το μυαλό τώρα, παιδιά, στα νόγια που θα το στρώσω εκεί ψηλά. Οπότε λέτε να ήμασταν Κρήτη. Ναι. Μακάρι να ήμασταν κάτω. Μακάρι να είστε κάτω. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο δίπλα και στον. Τα πες τα ονόματα, τα ξέρω. Στο Μαυροκιαδάκι. Βέβαια, λοιπόν. Γεια σας. Χαμηλές θερμοκρασίες, είστε συνηθισμένοι βέβαια εκεί στα Ιωάννινα. Ναι, το κρύο είναι αναπόφευκτο εδώ. Πολύ κρύο. Αλλά η αλήθεια είναι που συνδυάζει τα Ιωάννινα και με χειμώνα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει, ευτυχώς έχουμε τις θερακές μας εδώ από την Κρήτη. Συχνά. Έχετε προμήθειες λοιπόν. Έχετε προμήθειες. Εννοείται. Σιγά σιγά τώρα. Κρητικός κοντιδρατσί που πάει. Σωστό. Έλα να σου πω τώρα. Έχετε κορονοϊό, είχατε παγώσει λίγο εκεί τις συναισθιάσεις. Έχετε μπει τώρα σε μία ροή, ειδικά εκεί ο Σύλλογος Κρητών. Ναι, ναι, εννοείται. Σιγά σιγά, ναι, έχουμε αρχίσει να ανοίγουμε το σύλλογό μας. Ναι. Ελέγχουμε πιστοποιητικά, εμβολιασμένοι, όπως γίνεται παντού. Μάλιστα, ετοιμάζετε κάτι τώρα με φώτο και το Πάσχα. 10 Απρίλη ναι. Έχουμε το μεγάλο γλέντι. Ναι. Το Γιάννη Μαραγδάκη. Ναι. Και τώρα τρέχουμε. Ημέρα, για πες μας ημερομηνία. Κυριακή, 10 Απριλίου. Οπότε Δευτέρα περιμένουμε υλικό λίγο από τη συναισθίαση και το γλέντι εδώ στην Great TV. Θα μας στείλετε. Εντάξει. Ας το στείλουμε. Και σας περιμένουμε να είτε στο γλέντι. Εννοείται. Νοητά θα είμαστε. Τώρα δεν ξέρω καν Σαββατοκύριακο αν μπορέσουμε έτσι και πεταχτούμε. Πρέπει. Μπορεί. Πρέπει. Λοιπόν, όποτε θέλετε. Να μιλήσουμε και με τα άλλα δύο παιδιά, αν θέλουν. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, χειμωνιάτικο το σκηνικό εκεί στα Ιωάννινα. Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες με το χιόνι που έχει πέσει. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή πάνω κάτω. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 2-3 βαθμούς. 2-3. Αλλά θα πέσει σημείο. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε στη λίμνη. Παραλίμνη, δεν ξέρω αν το παιδί μπορεί να δείξει. Μπορεί, βέβαια. Εδώ είμαστε. Κάπως έτσι είμαστε εδώ. Όμορφα τα Ιωάννινα, αλλά αυτό που μας είπε στην αρχή βέβαια και ο Κωστής, το βλέμμα είναι στα νόγια και ο νους είναι στα νόγια, οπότε ό,τι και να πούμε τώρα. Έχετε πολύ ακόμα να ολοκληρώσετε σπουδές? Έχουμε, ναι, ένα-δύο χρόνια. Είναι σχετικό, ναι, ας τα αφήσουμε, ένα-δύο χρόνια. Λοιπόν, το μήνυμά σας εδώ στις οικογένειές σας ποιο είναι? Να κάνουν υπομονή, γιατί όπως λένε έχετε βαρύ χειμωνιά στην Κρήτη. Ναι. Ό,τι τη σκεφτόμαστε συνέχεια. Χαιρετίσματα. Τα φιλιά μας. Ό,τι περνάμε πολύ καλά εδώ πέρα και να μην ανησυχούν. Ωραία. Μα φαίνεται αυτό. Ο αντιπρόεδρος έχει μαντινάδα για να κλείσουμε. Αντιπρόεδρος, μαντινάδα. Είναι απροετοίμαστος. Μαντινάδα θέλετε, Τώρα να κλείσουμε έτσι. Θα πούμε για την Κρήτη, εννοείται. Ναι. Θα πούμε μια μαντινάδα που τη λέμε εδώ στα γλέντια μας και να το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Ναι, πάμε. Λέμε, όποιος την Κρήτη επισκεφθεί, πρέπει να το θυμάται πως με την παρουσία του τιμά μας και τιμάται. Να το, τέλος. Λοιπόν, με τον καλύτερο τρόπο κλείνουμε. Θα τα ξαναπούμε τον Απρίλιο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά.